Σεβασμιότατοι, σεβαστοί πατέρες, περιούσιε ελαέ του Θεού, σήμερα η Εκκλησία μας γιορτάζει το γενέσιον της υπεραγίας Θεοτόκου και όπως ψάλλει ο ιερός υμνογράφος, σήμερον της παγκοσμίου χαράς τα προήμια, σήμερον ο της νοερής θρόνης επαναπαυόμενος Θεός, θρόνον Άγιον επί γης εαυτό προετοίμασεν, ο στερεώσας εν σοφία τους ουρανούς, ουρανών έμψυχων εν φιλανθρωπία κατεσκεύασεν. Όντως, προήμιον της σωτηρίας μας, η υπεραγία Θεοτόκος έρχεται εις τον κόσμον, ανοίγοντας έτσι τον δρόμον κατά οντολογικών τρόπων να βρεθεί ανάμεσά μας η περιπολούσα την κτήση και δημιουργήσασα εν υπόστατο σοφία του Θεού ο Θεός Λόγος, ου χωρίς αυτού εγένετο ουδε εν ο γέγονεν. Και να βρεθεί κατεσθητών τρόπων ο αναφής και απερινόητος Θεός μεταξύ των ανθρώπων. Αυτός, ο αποστέλων το φως και πορεύεται, εκάλεσεν αυτό και υπήκουσεν αυτό τρόμο, όπως λέγει ο προφήτης Βαρούχ, που μετά τούτο επί της γης όφθη και εν της ανθρώπης συνανεστράφει. Και πύλη στον επίγειον βίον εστάθη η υπεραγία Θεοτόκος, που σήμερα γιορτάζομαι το σεπτό γενέθλιό της. Η Θεοχώρητος κόρη και Θεοτόκος αγνή των προφητών το κλέος, του Δαβίδ η θυγάτηρ, σήμερον γεννάτε εξ Ιωακήμ και της Άνης της Όφρονος και του Αδάμ την κατάραν την εις ημάς ανατρέπει εν το τόκο αυτής. Και έτσι γίνεται μήτυρ της ζωής, Αδάμ ανάπλασης, Εύας ανάκλησης, αυθαρσίας πηγή, θωράς απαλλαγή, διείς ημείς εθεώθημεν και θανάτου ελυτρώθημεν, ευλογίας αντίδοσης, κατάρας ανέρεσης. Αλλά ταυτόχρονα με την εορτή του γενεσίου της υπεραγίας Θεοτόκου άγομεν και το τεσσαρακονθήμερον μνημόσυνον του μακαριστού Μητροπολίτου μας κυρού Θεολόγου. Αγαθή συγκυρία, γιατί ο μακαριστός γεροντάς μας μετά τον Θεόν αγαπούσε πολύ την υπεραγίαν Θεοτόκον. Έτσι, στο μνημόσυνο των 40 ημερών από τις κοιμήσεώς του, συνεκεντρώθημεν εδώ όλο αυτό το πλήθος των πιστών, για να προσευχηθούμε για την ανάπαυση της ψυχής του, αλλά και να επισημάνομαι τη σεπτή μνήμη του. Λέγει γραφή, μνήμη δικαίων μετεγκομείων. Βεβαίως, αφού ούκαι στη μνήμη του σοφού μετά του άφρονος. Αλλά τι σημαίνει μνήμη και μνημόσυνον? Σημαίνει αιωνιότητα και πίστη σε αυτήν. Γι' αυτό και τονίζει η Εκκλησία μας αιωνία σου η μνήμη. Δηλαδή είναι ταυτόσιμο με το μήνε στην αιωνιότητα την αγαθήν, στην αιωνιότητα της Βασιλείας του Θεού. Και σημαίνει ακόμη να είσαι αιώνια στη μνήμη του Θεού. Για τους ασεφείς ο Θεός τονίζει «Ου μη μνηστώ, δεν θέλω να θυμηθώ». Μνήμη σημαίνει να είσαι γραμμένος στο βιβλίο της ζωής. Μνημόσυνον ακόμη σημαίνει ανάστασης νεκρών.
και το κατακείμενο σιτάρι που βάζομαι είναι μια εικόνα της Αναστάσεως των νεκρών, μια εικόνα που χρησιμοποίησε αυτός ο ίδιος ο Κύριος και ο Απόστολος Παύλος. Και η Ανάσταση των νεκρών είναι η μεγάλη ελπίδα που καθορίζει το νόημα της υπάρξεώς μας. Καθορίζει ακόμη και την δικαιοσύνη του Θεού, αφού στον παρόντα κόσμο επικρατεί η αδικία που στήθηκε και ο Σταυρός. Έτσι πρέπει να ακολουθήσει η δικαίωση και η Ανάσταση. Μέχρι τότε δεόμεθα του Κυρίου εις τα τελούμενα μνημόσυνα, όπως αναπαύσει την ψυχήν του εξημών μεταστάντος εις χώραν Αγίων, όπου είναι οι ψυχές των δικαίων στον Παράδεισον και αναμένουν την κοινή των πάντων Ανάστασιν. Είναι εκείνοι που βρίσκονται, όπως μας λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψή του, υποκάτω του θυσιαστηρίου για την μαρτυρία του αρνίου. Και διαμαρτύρονται αυτοί που είναι υποκάτω του θυσιαστηρίου, λέγοντες: «Έως πότε ο Δεσπότης, ο Άγιος και ο Αληθινός, ου κρίνεις και εκδικείς το αίμα ημών εκ των κατοικούντων επί της γης?» Ακόμη τελούμε ένα μνημόσυνο για να υπενθυμίζεται σε όλους εμάς που ζούμε ότι υπάρχει ο θάνατος που σκορπίζει κάθε γήινη αλαζονία και ότι υπάρχει η φοβερά κρίσης και ότι κάθε κυνηγητό αξιωμάτων και δόξης και πλούτου διαλύονται και δεν υπάρχει σε αυτά καμία μνήμη. Τέλος, ένα μνημόσυνον επισημαίνει ένα πρόσωπο και την ιστορία του. Και τα πρόσωπα μένουν στην αιωνιότητα. Γι' αυτό λέγει η Γραφή: «Εις μνημόσυνον αιώνιον έστε δίκαιος». Όμως εκείνοι που εδίωξαν τον ευσεβή στη ζωή του, γιατί δεν πίστεψαν στην αιωνία ζωή, αυτοί θα δουν το πρόσωπο του ευσεβούς και θα πούν: «Ούτως ειν ονέσχομεν ποτέ εις γέλωτα. Αυτός είναι που κάποτε τον κοροϊδεύαμε. Πώς τώρα λογαριάστηκε ανάμεσα στους Υιούς του Θεού και ανάμεσα στους Αγίους?» Λέγει Σοφία Σολομώντος. Άρα θα πούν: «Επλανήθημεν πολύ αργά για αυτούς». Αυτό αλήθεια θα πούνε εκείνοι που εδίωξαν και τον μακαριστό μας γέροντα μέχρι θανάτου των κυρών θεολόγων. Εδώ θα ήθελα να αποκαλύψω ένα του λόγο. Λίγες ημέρες πρώτης εξόδου του είπε: «Δεν θέλω να δικαιωθώ. Θέλω να προστεθώ μαζί με τους λοιπούς αδελφούς μου που δεν δικαιώθηκαν και έφυγαν από τον κόσμο αυτόν αδικαίωτοι. Δεν θέλω να δικαιωθώ. Όχι, δεν θέλω να δικαιωθώ». Το είπε 3 φορές. Γιατί πλέον πίστευε ο μακαριστός, ο αείμνηστος γεροντάς μας, στη δικαίωση του ουρανού. Σεβασμιότατοι, σεβαστοί πατέρες, λαέ του Θεού περιούσιε, θα μπορούσαμε να πούμε αυτό που η προς Εβραίους αναφέρει: «Τι ούτως ημίν έπρεπε αρχιερεύς, όσιος, άτακος, αμίαντος». Και ο λόγος αυτός βέβαια εγγράφει δια τον αρχιερέα, τον μέγα αρχιερέα, τον Ιησού Χριστόν. Αλλά όμως ο κάθε επίσκοπος οφείλει
να ταυτίζει τον εαυτό του με τον μέγαν αρχιερέα τον Ιησούν Χριστόν. Και αυτό είναι το κέρδος του γεροντός μας, ότι ετάφτισε τον εαυτό του με εκείνον. Γι' αυτό στάθηκε ποιμήν καλός, όσιος, άκτακος, αμίαντος. Και αυτό για μας το ποιμνιό του περιποιείται μεγάλης τιμής, αλλά και σοβαρής ευθύνης. Και η ευθύνη έγκυται στην βαθιά συνείδηση του λαού να γνωρίζει ποιοι θα είναι εκείνοι που θα επισκοπεύουν των ψυχών των. Ποιοι θα είναι? Ο λαός δεν θα ενήχε το πλέον προϊσταμένους και επιμελητάς των ψυχών των, ανθρώπους που δεν θα είχαν τα προσόντα εκείνα που διαγράφει ο Λόγος του Θεού. Η μνήμη του σεβαστού μας πατέρα μας συνεκέντρωσε σήμερα όλους εδώ με ένα τόσο πολυπληθέστατο όντως εκκλησίασμα. Εδώ, όπως το Πνεύμα το Άγιον την Εκκλησία συνεκέντρωσε την ημέρα της Πεντηκοστής. Και εις ένδειξη ευγνωμοσύνης προς τον μακαριστόν ποιμενάρχη μας και ιδρυτήν της Ιεράς μας Μονής, ένας αδελφός εμπνευστής συνέθεσε τούντον τον έπαινον: την εικόνα της αγάπης και κανόνα ταπεινώσεως, της φιλαδελφίας των Μέγα και πτωχίας διδάσκαλων, Λαρίσης ιεράρχην αληθή, το άκακον αρνίον του Χριστού, συνελθόντες εφημίσομεν, ευλαβός και πιστός ανακράζοντες, δόξα το σε στεφανώσαντι, δόξα το αναδείξαντι σε εν παντί, θεολόγε πραότατον. Αμήν. Αναστασία, Αποστόλης
Σαββατρίτιο και Αγίο Πνεύματι, προσκυνούμεν Πατέρα και τον τούτου Υιόν πέτω Αγίον Πνεύμα την Αγίον Τριάδα εν μοιάτη ουσία συνδυσσέραφη κράζοντες Άγιος
Blessed Maria, Vieni Senna, mi pedexami. Senton gare pe me, Kratos mu elise, Pidas calcas in etrice, Sictas ascaticol sopri teosonae stise. Doxa Kyrie to Sagro su etian E
ευλογείται Ιδίος και Σελήνη, άστρα του ουρανού των Κύριων. Των Κύριων υβρίται και υπερυψούται της πάντας τους αιώνας. Ευλογείται πας όμβρος και δρόσος πάντα τα πνεύματα των Κύριων. Των Κύριων υβρίται και υπερυψούται της πάντας τους αιώνας. Ευλογείται γη, όρη και βουνή και πάντα τα πιόμενα εν αυτή των Κύριων. Των Κύριων υβρίται και υπερυψούται απ' τον εις τους αιώνας. Ευλογείται πηγέ, θάλασσα και ποταμή, κήτη και πάντα τα κινούμενη σύνταση των Κύριων. Τον Κύριον υμνείται και υπερυψούται της πάντας τους αιώνας. Ευλογείται ή των ανθρώπων, ευλογείται Ισραήλ, ευλογείται η Ιερής Κυρίου, δούλη Κυρίου, τον Κύριον. Τον Κύριον υμνείται και υπερυψούται της πάντας τους αιώνας. Ευλογείται πνεύματα και ψυχέ δικαίων, όσοι και ταπεινή την καρδία των Κύριων. Των Κύριων υμνείται και υπερυψούται της πάντας τους αιώνας. Ευλογείται Ανανία, Αζαρία και Μισαήλ, ευλογείται Απόστολοι, προφήτε και μάρτυρες Κυρίου των Κύριων. Των Κύριων υμνείται και υπερυψούται της πάντας τους αιώνας. Τον Κύριον υμνούμεν και υπερυψούμεν της πάντας τους αιώνας. Τον Κύριον υμνούμεν και δοξολογούμεν της πάντας τους αιώνας. Thank you.